Ε, πάμε με τον ε, κύριο Κασιμάτη. Κύριε τον... καθηγητά και πάλι καλημέρα Αγαπημένο εσείς. μας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή και το εφάπαξ το μικροσκόπιο του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά τους ενστόλου. ενστόλους. Είχαμε και αυτή την απόφαση ε, για τους ε, ενστόλους. Θα έχουμε σε λίγες μέρες και για τις συντάξει του Δημοσίου, τις περικοπές. Και εγώ σας ακούω από την πρώτη μέρα του μνημονίου να λέτε όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά. Το λέτε εσεί, το λένε οι δικαστέ, το είπε το Ευρωκοινοβούλιο, το, είπε... το είπαν τόσοι και τόσοι. Η Τρόικα δεν το καταλαβαίνει αυτό, Η Τρόικα, η τρόικα έχει, ε, ασφαλώς το καταλαβαίνει. Ναι. Είναι συνεργός στο όλο έγκλημα το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Η Τρόικα νομίζω φέρει τι μεγαλύτερε ευθύνε από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, όταν λέμε Τρόικα, δεν εννοούμε τους τρεις υπαλλήλου που έρχονται και ξεφτελίζουν κάθε μέρα. Όλο τους, το σύστημα. Ε, Έτσι. Ε, και όλο το σύστημα. Αλλά εννοούμε, εννοούμε τα, 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 του οργανισμού, την, Ευρω, την, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, εννοούμε την, την Επιτροπή, την Κομισιόν και εννοούμε και το ε, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αυτή είναι η Τρόικα, η οποία είναι εκτελεστέ των δανειακών συμβάσεων στην ναι. Ελλάδα και στην πραγματικότητα έχουν γίνει εκτελεστέ του ελληνικού λαού. Το ζήτημα είναι ότι παρανομούν κα, συνεχώς... Με συνεργού όμω τις ελληνικέ κυβερνήσει. Για να πάμε τώρα. Επομένω, όλε αυτέ οι περικοπέ οι οποίε γίνονται, και ναι. αυτό ακριβώ το, το έλεγα όλα τα χρόνια, είναι αντισυνταγματικέ και περιμένουμε από, την, από το Συμβούλιο Επικρατεία ναι. δυνατή απόφαση και όχι μισή. Μάλιστα. Διότι θα κάνει μεγαλύτερο έγκλημα αν η απόφαση του είναι μισή. Η, η αρχή της αναλογικότητας. Και το δίκαιο του πολίτη που είπατε προηγουμένω, δηλαδή η αρχή τη αναλογικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η θεμελιώδη αρχή του συντάγματο για τα κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτο, ναι. δεν έχουν κανένα κριτήριο μεταξύ Σαφείς. ορισμένων κατηγοριών. Ε, ε, υπαλλήλων και άλλων. Ακριβώς. Ένα ε. είναι το κριτήριο, μία, μία, είναι, μία είναι η αρχή τη αναλογικότητα. Επομένω, δεν μπορούμε να πούμε παραδείγματο χάρη ότι η στρατιωτική είναι στο κέντρο της, 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 του, 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 του κρατικού μηχανισμού ενώ η παιδεία που είναι η βάση. Ολόκληρου ναι. του λαού ή ναι. η, η υγεία στα νοσοκομεία, που είναι η ζωή του λαού, αυτή πάει στην άκρη. Πάντω είναι χιλιάδε και οι εργαζόμενοι. Δεν έχουμε κριτήρια. Το κριτήριο, εάν κάνουν τέτοιο κριτήριο, ναι. θα είναι αντίστοιχο έγκλημα όπω εκείνο το έγκλημα τη απόφαση του 668 που τα είχε βγάλει τότε όλα. Μάλιστα. Και εμεί περιμένουμε τώρα από, την, από τον καινούριο πρόεδρο να αλλάξει αυτή την Μάλιστα. ομολογία. Άρα λοιπόν έχουμε. Ε, Εκτό από του ενστόλου εφάπαξ, που πολύ ορθά το λέει η καθημερινή σήμερα, ε, διότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία ετοιμάζεται και γι' αυτό, έχουμε τι συντάξει του Δημοσίου που είχαμε μεγάλες περικοπές και έχουμε ε, ε, και μια σειρά α, κοινωνικών ομάδων οι οποίε πιέστηκαν απίστευτα. Αγαπητέ κύριε Καθηγητά, είναι χιλιάδε οι εργαζόμενοι αυτοί. αυτοί σε κοινωνικέ ομάδε που αδικήθηκαν πάρα πολύ και θέλουν να βρουν το δίκιο του. Ακριβώ. <συσχε> <συσχε> θα υπάρξει. <συσχε> α, α, θα, ε, ε, βλέπετε να φτάνει στην πηγή ο κόσμο αυτό και ε, ε, ερώτημα. Αυτά τα χρήματα από πού θα βρεθούν για να επιστραφούν δεν είναι δικό σα θέμα αυτό. Αλλά γεννάται <συσχε> στο μυαλό του καθενό. Είναι απορία του κάθε πολίτη. Εδώ μα λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά πώ θα επιστραφούν. Η Τρόικα είπε, βρείτε Ισοδύναμη. ισοδύναμα. και ξέρετε τι προτείνει, να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Το ξέρετε αυτό. Το έχουν σήμερα οι εφημερίδε. Εάν... Ελάτε. Εάν κύριε, αυτιά, εφαρμοζόταν σωστά η αρχή της ανταλογικότητας, ναι. τα λεφτά θα βγαίνανε από τα ισχυρότερα εισοδήματα. Μάλιστα. Τα λεφτά θα βγαίνανε από τη σωστή φορολογία. Τα λεφτά θα βγαίνανε από άλλε πηγέ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και αυτό πρέπει να το, να ναι, το, ναι. Να το καταλάβει ο ελληνικό λαό: ότι, ότι τα λεφτά αυτά τα οποία ζητάνε ναι. είναι παράνομα και τα αξιώνει η Ευρώπη. Μάλιστα. Και είναι παράνομα αυτά που δίνει η, η, η ελληνική κυβέρνηση. Επομένω, μην ρωτάμε, μην θεωρούμε μονόδρομο ότι πρέπει ο, να, να, να πεθάνει ο ελληνικό λαό και να πεθάνει η ελληνική οικονομία. Για να, για να σώσουμε τι δόσει του Δανείου. Κύριε Καθηγητά, είναι πολύ βαθύτερο το θέμα και θα πρέπει ναι. να το καταλάβει ο ελληνικό λαό. ότι μα βάζουν όλα και δυστυχώ και τα μέσα μαζική ενημέρωση ότι όλο αυτά είναι μονόδρομο. Δεν είναι μονόδρομο. Και αν δηλαδή θέλετε και να τα δρόμος. συζητήσουμε με σε το... στρογγυλό τραπέζι ενώπιον του ελληνικού λαού, με όποιου θέλετε με δίπλα. Και Κύριε αν θέλετε καθήκα... σήμερα. Ε, κάνουμε μια κουβέντα. Κύριε καθηγητά. Να ρωτήσουμε Γιώργο ο... τον καθηγητή αν υπάρχει κι άλλο δρόμο. Λέει ναι. ότι δεν είναι μονόδρομο αφέστατο. Να το δούμε βέβαια. Ε, Βεβαίω, είναι μια μεγάλη mm -hmm. κουβέντα. Ο καλό σα μαθητή, τον είχατε, τον κύριο Αβραμόπουλο, ε, ίδια σειρά ήμασταν, λέει σήμερα στη Ριαλ, ναι. ε, η σημερινή βουλή μπορεί να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατία. Λέει ο υπουργό εξωτερικών. ο Υπουργό Αμήνη, με συγχωρείτε. Ο Εξωτερικών είναι ο ο Βενιζέλο. Ε, μου έχει μείνει το Αβραμόπουλο που ήταν υπουργό εξωτερικών. Είναι αμήνη, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. λοιπόν. Λέει λοιπόν ο μαθητή σα, ναι. ε, ο κύριο Αβραμόπουλο και δικό μου σφίτι τη, ότι η βουλή, η σημερινή Βουλή μπορεί να εκλέξει πρόεδρο ε, δημοκρατία. Μια γενναία εκβάθρο συνταγματική μεταρρύθμιση θα είναι καταλήτη μια νέα πολιτική και πολιτιακή σταθερότητα, μια νέα ευρύτατη κοινωνική συνένεση. Το ανοίγει σαν τριαντάφυλλα το θέμα. Μπορεί να εκλεγεί πρόεδρο. Αγαπητέ κύριε Κασιμάτη, σα θεωρούν μέτρ του συνταγματικού δικαίου. Μπορεί να εκλέξει αυτή Όχι. η Βουλή πρόεδρο. Κοιτάξτε, εάν, εάν παραιτηθεί ο πρόεδρο πριν, πριν τη λήξη. Εάν, εάν λήξει η προθεσμία, του προ, η, η πενταετή ε, θητεία του πρόεδρου. Και, ή αν παραιτηθεί νωρίτερα, όλο μπορεί. Το ζήτημα είναι. Το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν πιστεύω σε συνταγματικέ αλλαγέ. Δεν φταίει το Σύνταγμα. Αλλά. Φταίει η ελληνική πολιτική και φταίει και η επιβολή τη Τρόικα. Δεν, φταίνε... δεν φταίει το... το Σύνταγμα. Έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο τότε που έγινε ήταν από τα καλύτερα τη Ευρώπη. Ναι. Ε, Ανεξαρτήτω ιδεολογικών, ε, 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 ιδεολογικών σκέψεων του καθενό. Ε, ήταν ένα από πλευρά σύνταξη το, το 1975, ένα σύνταγμα σ, 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 καλό ναι. για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για την αστική δημοκρατία. Δεν λέμε για σοσιαλισμού και τέτοια. Λοιπόν, επομένω, δεν νομίζω ότι ε, ε, θα μα δώσει ασφαλώ πρέπει να διορθωθούν πρώτα πρώτα το το στο σύστημα. Ανευθυνότητα των Υπουργών, όχι ευθύνη των Υπουργών, αλλά ανευθυνότητα. Στον ανευθυνότητα. Υπουργό, που συνεχώ αυτό Έτσι. το σύστημα καλύπτει, καλύπτει όλα τα εγκλήματα τα, που, τα οποία γίνονται από τι πολιτικέ μα υπηρεσίε και από του συνεργάτε του και ε, επιπλέον και ορισμένε άλλε διορθώσει όπω είναι ο αυστηρό έλεγχο των κομμάτων και οι απαγορεύσει ορισμένων, σαφεί απαγορεύσεις ορισμένων χρηματοδοτήσεων από ιδιωτικέ επιχειρήσει και ούτω καθεξή. Αυτά όλα πρέπει να μπουν. Έτσι. Όπως επίση η ανάπτυξη φερειπίν τη άμεση δημοκρατία με θεσμού όπω είναι το δημοψήφισμα. Θα πρέπει δηλαδή να επεκταθεί το δημοψήφισμα σε ευρύτατο φάσμα και ούτω για σοβαρά θέματα πάντοτε. Γιατί δεν μπορεί να, να, πάμε στο ελβετικό σύστημα να ασχολείται τα με τα πάντα ο λαό. Αυτό δεν περνάει. Το σύστημα τη Ελβετία δεν περνάει σε Μάλιστα. άλλη χώρα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε για τα σοβαρά θέματα Μάλιστα. το θεσμού του δημοψηφίσματο. Θα πρέπει να δοθεί εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση σωστή και ουσιαστική και βέβαια ο, ο μεγάλος ασθενής είναι ο κρατικός μηχανισμός στο οποίο δεν έκανε τίποτα ούτε η Τρόικα ούτε οι κυβερνήσει τα τρία τελευταία χρόνια για να βάλουν έστω και ένα λιθαράκι Σωστός. τι κάνει εδώ η ομάδα Ράιχενμπαχ μόνο, μόνο για να ενδιαφέρεται για ενδιαφέρουσες, για ενδιαφέρουσες επενδύσεις δεν είναι αυτός ο, ο σκοπός θα έπρεπε να γίνει να αρχίσει η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού, αν θέλουμε η Ελλάδα να έχει αντιστάσεις. Κύριε καθηγητά, σε κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα έρθει έτσι, έτσι η κατάσταση, όπω λέει ο Αλέκος, ο Παπαδόπουλος, που θα αναγκαστούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να πούν πάμε μαζί για να μην πέσουμε στο κρεμό α δεν το α, α δεν το πούν Κύριε Αυστιά, ναι. αν δεν το πουν αυτοί, θα δημιουργηθεί άλλη πολιτική ηγεσία και, και τάξη ναι. και άλλη πολιτική σκέψη, ναι. η οποία θα έρθει και θα λύσει το θέμα της Ελλάδας. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Μπορεί να αργήσει. Εάν αυτή είναι ανήκανη, θα έρθει ο ελληνικός λαός να βγάλει τ, 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 αυτό που θα, θα να πει το μεγάλο όχι. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Θερμότατα σας ευχαριστώ σας για τα όσα μας είπατε σήμερα. Και τι δικαστικέ αποφάσει και, και τι μπορεί να ελπίζει ο Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε uh, την ευκαιρία να, να επικοινωνήσω τι απαντήσει. Να είστε καλά, τα κύριε Καθηγητά. Και πάλι σύντομα, και κύριε, κύριε, κύριε Καθηγητά, Κασημάτης. να σα έχουμε εδώ κοντά μα στο στούντιο. Μανώλη Κεφαλογιάννη, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.